Πάμε στην Ιερά Πέτρα να μιλήσουμε με τον Μανώλη τον Μιχελαράκη, είναι πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Εστίασης. Κύριε Μιχελαράκη, να σας ευχαριστήσω, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Δείξαμε όμορφες εικόνες από εκεί, από το Λασίθι, ένας τόπος που αξίζει, που πρέπει να τον στηρίξουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η πανδημία, ο κορονοϊός, ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις βοηθούν τους επιχειρηματίες να προχωρήσουν και να σχεδιάσουν το μέλλον. Παραδώσατε σήμερα τα κλειδιά των επιχειρήσεών σας, σωστά? Βέβαια, σήμερα σε μια πανελλήνια δράση που συμμετείχαν πάρα πολλοί συλλόγοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, παραδώσαμε τα κλειδιά, υπογράψαμε ένα κείμενο και μαζί τα βάλαμε σε ένα φάκελο, τα οποία τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν στην πανελλήνια ομοσπονδία μας, ώστε να, κάποια στιγμή, λόγω και του COVID, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, να παραδοθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι δείχνουμε την αντίδρασή μας και την αγανάκτησή μας ότι παραμένουμε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα κλειστό, για έβδομο μέσα στο τελευταίο διάστημα, και δεν έχουμε κάποιο φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Πάρα πολλά καταστήματα δεν πήραν καν την επιστρεπτέα νούμερο 5. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξαναλέμε. Οι λογαριασμοί, οι εταιρείες παροχής ενέργειας, οι λογαριασμοί, διάφοροι λογαριασμοί των υπόλοιπων 10. Ο Δήμος παίρνουν κανονικά τα χρήματα, από τα οποία δεν υπάρχουν, με σκοπό και αποτέλεσμα αυτά να μεγεθύνουν το πρόβλημα. Και θα προσθέσω εγώ και θα πω ότι στην εστίαση δεν υπάρχει καν η λογική της φυσαρμόνικας. Δηλαδή δεν ανοίγεται για να κλείσετε, παραμένετε κλειστοί. Αν ξεκλείσε, δεν μπορεί να γίνει στην εστίαση, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ευαλείωτα προϊόντα τα οποία πρέπει να αγοραστούν. Σωστά. Και μετά να πεταχτούν να ξανακλείσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στο ράφι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και γι' αυτό δεν αφουγκραζόμαστε και τη λογική του αν ξεκλείσει όπως κάνουν στο εμπόριο. Είναι διαφορετική εστίαση, είναι διαφορετικός ο κόσμος που δουλεύει, έχει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτά τα είπαμε και χθες και στον Υπουργό, βέβαια, τον κύριο Σταϊκούρα. Τα είπαμε και στον κύριο Πλακιουτάκη το απόγευμα, γιατί όπως μαθαίνετε έχουμε ένα μεγάλο και μείζον πρόβλημα, το οποίο έσκασε από χθες το βράδυ, το αποστείλανε σήμερα το πρωί, μας ενημέρωσαν ότι η αποκεντρωμένη και η διοίκηση Κρήτης έστειλε τα τελικά πρωτόκολλα κατεδάφισης, ότι αν δεν αποσύρουν τις παράνομες κατασκευές έως 24 Δευτέρου, 50 καταστήματα εστίασης στην παραλική περιοχή της Ιεράπετρας, 3 Μαρτίου του 2021 και ώρα 11 το πρωί, ξεκινάνε να τα καταδαφίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ιεράπετρα. Δεν υπάρχει, να το πούμε έτσι λαϊκά, ούτε μαντήλι να κλάψουν οι συνάδελφοι που έχουν στην παραλική. Και όταν αναφερόμαστε βέβαια στην Ιεράπετρα, μπορεί να είναι ένας τουριστικός προορισμός, να έρχεται στο μυαλό μας το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις που δουλεύουν και το χειμώνα. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που περιμένουν να επιβιώσουν και να ζήσουν μέσα από τις δραστηριότητες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Μην εστιάζουμε μόνο στο καλοκαίρι. Βέβαια, γιατί έχουμε και μικρές ορεινές περιοχές που έχουν κατά καταστήματά τους, αλλά και η εστίαση το χειμώνα λειτουργεί, γιατί έχουμε και πάρα πολύ αγροτικό κόσμο, ο οποίος συμμετέχει στην αγορά της πόλης. Και θέλει να βγει και πρέπει να βγει, και έρχονται και από την υπόλοιπη Κρήτη στην Ιεράπετρα και το χειμώνα, βέβαια. Λόγω του καλού κλίματος. Κύριε Μιχελαράκη, το καλό σενάριο ποιο είναι? Το καλό σενάριο ήταν να ανοίξουμε τον Απρίλιο, το οποίο με το τρίτο κύμα να είναι ήδη στην πόρτα μας, πάμε για μετά το Πάσχα. Γιατί όπως καταλάβετε, αυτή η λογική του ακόντεων, να ανοίξουμε λίγο το Πάσχα, το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το Πάσχα θα είμαστε κλειστά. Μπορούν οι επιχειρήσεις να ανοίξουν τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, γιατί ξέρετε ότι πολλοί τουριστικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι η έναρξη της σεζόν προσδιορίζεται αρχές Ιουνίου. Ναι, πιθανόν τότε να ανοίξουν και κάποια κομμάτια της εστίασης, αλλά και λόγω του καλού κλίματος, να σας πούνε λίγο μετά το Πάσχα που είναι το Μάιο, ανοίξτε μόνο με εξωτερικούς χώρους. Ποσοστό συναδέλφων. Το μεγάλο πρόβλημα και τα λουκέτα έχουν μπει σε νυχτερινά μαγαζιά. Ναι. Το πρόβλημα είναι η συσσόρευση χρεών. Και οι επιστρεπτές, να πούμε, το 50% είναι μη επιστρεπταίο, το άλλο 50% είναι δάνειο. Όταν θα έρθουν οι δόσεις αυτών των δανείων, όταν θα έρθει όλος αυτός ο λογαριασμός που συσσωρεύεται τόσο καιρό, τότε θα είναι πολύ δύσκολο για την επιβίωση όλων των συναδέλφων. Οπότε ίσως έχουμε και άλλα λουκέτα μέσα από αυτά τα χρέη και αυτή τη διαδικασία της συσσόρευσης. Αυτό μας λέτε.
Βέβαια. Γιατί όταν συσσωρεύεις χρέη που δεν μπορούν να σε κλείσουν, γιατί τα αφήνεις απλήρωτο το εύκα σου ή το οίκα σου, απλά τα συσσωρεύεις. Δεν σε κλείνει αυτό, αλλά απλά συσσωρεύεις χρέη. Και κάποια στιγμή θα είσαι μη βιώσιμος, οπότε θα οδηγηθεί στο κλείσιμο. Θα είναι αυτό το μήνα, θα είναι τον επόμενο, θα είναι σε ένα χρόνο. Αλλά είναι με μαθηματική ακρίβεια. Μάλιστα. Ότι σώρες χρεών και το μη κούρεμα των οφειλών και όχι οι δόσεις που ζητάμε τόσο καιρό να μπουν σε δόσεις, να μπουν σε ένα πλάνο δόσεων πάνω από 100 δόσεις, ναι. Ό,τι έχει δημιουργηθεί μέσα στο COVID, μέσα στην κρίση, δυστυχώς θα οργήσει εκτός το μεγάλο χρέος για όλες τις επιχειρήσεις και σε πάρα πολλές απολύσεις προσωπικού. Κύριε Μιχελαράκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.